Είναι γεγονό ότι ο πόλεμο στην Ουκρανία παρακολουθείται στενά από στρατιωτικού αναλυτέ στην προσπάθειά του για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, αφού ως γνωστόν οι πολεμικέ επιχειρήσει είναι εκείνε που αναδεικνύουν πλέον εκτήματα και μειονεκτήματα οπλικών συστημάτων και μέσων, διαμορφώνοντα την τακτική χρησιμοποίησή του, ενώ επικαιροποιούν ή διαφοροποιούν ισχύοντα στρατιωτικά δόγματα. Ένα κρίσιμο τομέα για την επιτυχή διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι η επάρκεια σε τόπο και χρόνο πυρομαχικών, προκειμένου αυτέ να διεξαχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επιτρέποντα την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του συνόλου των διατηθέμενων οπλικών συστημάτων. Στο θέμα τη ανεπάρκεια πυρομαχικών από ρωσική πλευρά στο θέατρο επιχειρήσεων του Μπαχμούτ, αναφέρεται σχετικό άρθρο Διεθνού Μέσω Μαζική Ενημέρωση, του οποίου τα κυριότερα σημεία είναι τα ακόλουθα. Βίντεο δείχνει μισθοφόρου τη Βάγκνερ να επικρίνουν τον αρχηγό του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου. Συγκεκριμένα, ένα βίντεο που εμφανίστηκε στο διαδίκτυο τι τελευταίε ημέρε φέρεται να δείχνει δύο Ρώσου μισθοφόρου από την ομάδα Βάγκνερ να επικρίνουν τον αρχηγό του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου και να διαμαρτύρονται για έλλειψη πυρομαχικών. Στο βίντεο, οι δύο στρατιώτες στέκονται με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορώντας πλήρη στρατιωτικό εξοπλισμό, λέγοντας στην κάμερα ότι δεν έχουν τα πυρομαχικά που απαιτούνται για να συνεχίσουν να πολεμούν. Οι στρατιώτες ισχυρίστηκαν ότι βρίσκονταν στο Μπαχμούτ, μια μεγάλη πόλη στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων τη Ουκρανία ανακοίνωσε το βράδυ τη Δευτέρα ότι τα ρωσικά στρατεύματα επιχειρούν να προχωρήσουν στι κατευθύνσει Μπαχμούτ και Λίμαν, ενώ κρατούν την αμυνά του στι κατευθύνσει Χερσόνα και Νοβοπαυλόφκα. Στην ενημέρωση, το Γενικό Επιτελείο σημείωσε πω οι ρωσικέ δυνάμει πραγματοποίησαν 19 επιθέσει σε εναντίον Ουκρανικών θέσεων με τον κίνδυνο εχθρικών αεροπορικών επιδρομών να παραμένει υψηλό. Οι κατακτητέ εξακολουθούν να εστιάζουν τι προσπάθειέ του στη διεξαγωγή επιθετικών επιχειρήσεων στι κατευθύνσει Μπαχμούτ και Λίμαν και προσπαθούν να βελτιώσουν την τακτική του θέση στι κατευθύνσει Κουπιάνσκ, Αβδεύκα και Ζαπορίζια. Στι κατευθύνσει Νοβό και Χερσόνα, ο εχθρό κρατά αμυντική στάση, αναφέρει η ενημέρωση. Για να προχωρήσουν με επιτυχία οι ρωσικέ δυνάμει, ωστόσο, πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστούν οι ελλείψει πυρομαχικών και, σύμφωνα με τι βρετανικέ στρατιωτικέ πληροφορίε, το πρόβλημα δεν είναι πιθανό να λυθεί σύντομα. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα, οι ελλείψει πυρομαχικών παραμένουν ο σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα για τι ρωσικέ επιθετικέ επιχειρήσει παρά την πρόσφατη άμβλυνση των ελλείψεων προσωπικού ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.